ταλαιπωρία και κίνηση για γερά νεύρα στον Αηγιάννη Χωστό λόγω έργων ασφαλτόστρωσης που ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής. Περίμενε λίγο να διάσει από εδώ για να περάσει. Περίμενε. Πάμε, πάμε, πάμε. Οι οδηγοί που διέσχισαν το σημείο χρειάστηκε να είναι οπλισμένοι με μπολική υπομονή, καθώς λόγω των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, η κυκλοφορία γινόταν εναλλάξ από το ένα ρεύμα, προκαλώντας κυριακάτικο μποτιλιάρισμα και εκνευρισμό. Όχι μόνο σήμερα, αυτό είναι καθημερινό το πρόβλημα. Σήμερα είναι λόγω έργων, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Όχι, δεν το γνωρίζαμε, γιατί δεν έκλεισαν τον δρόμο. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Περνάτε συχνά από εδώ? Ναι, είναι η γειτονιά μου. Έχουμε γενικά θέματα κυκλοφοριακά. Τώρα να δούμε, Κυριακή. Συνήθως δεν έχουμε. Θέλει υπομονή, τι θέλει. Όπως και να έχει, πάντα τη θέλει και εδώ και πιο κάτω. Περνάτε συχνά από το σημείο. Κάθε μέρα. Οι παρεμβάσεις άρχισαν από τη γέφυρα του Αηγιάννη και τον κυκλικό κόμβο και περιλαμβάνουν εργασίες απόξεσης και επίστρωσης. Απόξεση και την επίστρωση με νέο οδόστρωμα στην γέφυρα του Άγιου Γιάννη του Χωστού από τη συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Παπαγιάννη Σκουλά μέχρι την σύνδεση με την Εθνική στην αντίπερα μεριά πριν την εκκλησία του Άγιου Γιάννη του Χωστού. Αυτό που κάνει σήμερα η περιφέρεια είναι να καλύψει το ασφαλτικό της γέφυρας, το οποίο είχε καταστραφεί τα τελευταία καιρό. Και είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει πολύ την καθημερινότητα. Ναι, το ξέρω, γιατί η χάμα έχει 2-3 λακκούβες οι οποίες είναι επικίνδυνες. Το πρώτο κυκλικό που δίνει το διάβαση. Πιστεύω να φτιάξει τουλάχιστον εδώ πέρα λίγο κατάσταση. Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, τα έργα ξεκίνησαν στις 6 το πρωί της Κυριακής και θα ολοκληρωθούν στις 6 το πρωί της Δευτέρας, επιχειρώντας έτσι την λιγότερη δυνατή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επιλέξαμε την Κυριακή με τη λιγότερη δυνατή κυκλοφορία. Δεν διακόπτεται εντελώς καθόλου η κυκλοφορία. Απλά γίνεται σε ένα ρεύμα προκειμένου να μην διαταραχθεί η συγκοινωνία στην περιοχή. Το κάνει πάρα πολύ καλό. Θα κάνουμε υπομονή. Απλά να έχουμε και κάτι όταν έχει πάρα πολύ κίνηση, κάποιοι να το βάλουν εδώ και να βοηθήσει λίγο η αρρύθμιση. Πώς περνάμε πιο γρήγορα. Τι να σας πω, αυτή η υπομονή δεν είναι μόνο τώρα, είναι πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εδώ, το πρόβλημα είναι πιο κάτω. Την ίδια ώρα πάντως, πολίτες φέρνουν για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή του Αηγιάννη Χωστού και ζητούν επιτέλους να δοθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα. Πρέπει να βρουν μια λύση όμως εδώ, γιατί είναι καθημερινό το πρόβλημα. Οι άνθρωποι δηλαδή δυσανασχετούν κάθε πρωί. Το ξέρω πως γίνεται εργασία για ασφαλτό, αλλά το θέμα, θέλω μετά τη γέφυρα. Μάλλον λίγο πριν τελειώσει η γέφυρα, εκεί δημιουργεί το πρόβλημα που στρίβει ο κόσμος για την Εθνική ή συνεχίζει για τις μαλάδες. Και από τη μια μεριά και από την άλλη της γέφυρας υπάρχουν μεγάλα κυκλοφοριακά θέματα, τα οποία τα βιώνουμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση καθημερινά. Κοιτάξτε, φίλε, υπομονή, και όταν έχει πάρα πολύ κίνηση, έχουμε σοβαρό θέμα. Περνάτε συχνά? Πάρα πολύ, περίπου κάθε μέρα, και ειλικρινά να φτάσουμε ένα σημείο. Άντε που είναι 5, θέλουμε μισή ώρα. Στο επίμαχο σημείο βρέθηκε και η τροχιά, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία.